Το εφετείο Καλαμάτας παραμένει και όχι μόνο παραμένει, ενδυναμώνεται παίρνοντας την αρμοδιότητά του και υποθέσεις εφετειακού χαρακτήρα που ανήκαν στο πρωτοδικείο Σπάρτης. Η σπουδαία αυτή εξέλιξη με τα πολυπίκυλα ωφέλη για τη Μεσσηνία φέρει τη σφραγίδα του πρώην Πρωθυπουργού της χώρας, Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο θα ευχαριστήσουν αύριο από κοντά οι δικηγόροι και ο νομικός κόσμος στη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου. Και θα μας τιμήσει με την παρουσία του και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα έρθει, γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έβαλε πλάτη μεγάλη στη διατήρηση του εφετείου Καλαμάτας. Η εξέλιξη αυτή και μια σειρά ακόμη από σημαντικές εξελίξεις στην ίδια κατεύθυνση επιβεβαιώθηκε ύστερα και από την παρέμβαση Σαμαρά στη σύσκεψη που υπήρξε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Καλαμάτας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της Κορίνθου. Το εφετείο Καλαμάτας παραμένει. Δεν υπάρχει θέμα καταργήσεως ή συγχωνεύσεως του εφετείου Καλαμάτας με άλλο δικαστικό σχηματισμό. Θυμίζω ότι στην πρόταση της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπήρχε η πρόταση το εφετείο Καλαμάτας να συγχωνευτεί με το εφετείο Ναυπλίου με προσδιόριστη έδρα. Δεν είχαν πει που θα είναι η νέα έδρα του δημιουργημένου νέου του μελλοντικού εφετείου. Ένα λοιπόν θέμα, το εφετείο Καλαμάτας παραμένει. Δεύτερον, διατρανώθηκε με ρητό κατηγορηματικό και ευθύ τρόπο η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης δια του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, του εξαιρετικού συναδέλφου του Ιωάννη του Νικολόπουλου, ότι η Σπάρτη επιθυμεί να αποσπαστεί από το εφετείο Καλαμάτας εφετειακός και να επαχθεί το πρωτοδικείο Σπάρτης εφετειακός στο εφετείο Καλαμάτας. Είναι κάτι το οποίο είναι κοντά στη λογική και να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει, διότι το εφετείο Ναυπλίου που θα παραμείνει και το εφετείο Ναυπλίου θα υπάγονται στην αρμοδιότητά του οι νομοί Αρκαδίας, Αργολίδος και Κορινθίας, και το εφετείο Καλαμάτας θα έχει δύο νομούς, τον νομό Λακωνίας και τον νομό Μεσσηνίας. Επισημοποιήθηκε σχεδόν άτυπα, αλλά θα είναι βέβαιο αυτό, η αναβάθμιση του Ειρηνοδικείου Πύλου σε περιφερειακή έδρα του πρωτοδικείου Καλαμάτας. Αυτή η αναβάθμιση είναι πολύ σημαντική, έχει σχέση απόλυτα με το νέο δικαστικό μέγαρο, το οποίο η μελέτη έχει εγκριθεί και πρόκειται να δημιουργηθεί στην Πύλο. Πλέον στην Πύλο, αντί για ειρηνοδικείο, θα έχουν περιφερειακή έδρα πρωτοδικείου, θα εκδικάζονται υποθέσεις μονομελούς πλημελιωδικείου και υποθέσεις μονομελούς πρωτοδικείου. Θα υπάρχει πρόεδρος υπηρεσίας και θα αντιμετωπίζουν τα θέματα της δικαιοσύνης και οι Πύλοι συμπολίτες μας, αλλά και ο ικανός αριθμός δικηγόρων που έχουν έδρα στην Πύλο. Επισημοποιήθηκε το γεγονός ότι η Κυπαρισσία θα μετατραπεί σε περιφερειακό πρωτοδικείο. Θα εκδικάζονται υποθέσεις, καταρχήν υποθέσεις μονομελούς πλημελιωδικείου και μονομελούς πρωτοδικείου. Υπήρξε αίτημα τόσο από εμένα, καθώς και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, να αναβαθμιστεί περαιτέρω το περιφερειακό πρωτοδικείο Κυπαρισσίας, δικάζοντας και υποθέσεις τριμελούς πλημελιωδικείου και υποθέσεις πολυμελούς πρωτοδικείου και υποθέσεις και να προσδιορίζονται υποθέσεις εκεί, στο πρωτοδικείο Κυπαρισσίας. Ο υφυπουργός το άκουσε καταρχήν θετικά, δεν ξέρω πώς θα υλοποιηθεί. Και επίσης υποβλήθηκε το αίτημα το οποίο συμπαραστάθηκα και εγώ από τον αγαπητό πρόεδρο του Αθανάση τον Πετρόπουλο, το ειρηνοδικείο Πλαταμόδους να αναβαθμιστεί και αυτό όπως είναι και το ειρηνοδικείο Πύλου, να αναβαθμιστεί σε περιφερειακό πρωτοδικείο.